Περιμένω. Γιώργο, έχω δικαίωμα. Σε συνδικαλιστικά όργανα έχουν δημιουργηθεί, φίλε μου. 101%. Ωραία. Δεν μας λες τώρα. Όχι, δεν μιλήσει καλύτερα. Δεν μας λες τώρα. Όχι, να μας πεις τώρα. Τι έγινε χθες. Δεν πήγε ο Παναθηναϊκός. Θα πάει σήμερα. Τα time out τι κάνανε. Ακούγανε μουσική, λέγαν ανέκδοτα τι κάνανε. Στο μάτι με τον Πάο. Πήγε Παναθηναϊκός. Έπαιξε και έχασε. Α, μάλιστα. Ωραία. Εκεί φτάσαμε λοιπόν. Να παίζουμε ένα μάτς και να χάνουμε, μάλιστα. Ναι, εντάξει, ήταν αποκαρδιωτική εικόνα του Παναθηναϊκού. Mm-hmm. Ήταν εικόνα από τις κακές βραδιές του στην Ευρωλίγκα, οι γενικές γραμμές, έτσι. Καλά και στο πρωτάθλημα, mm-hmm. έχει φέτος αρκετές κακές βραδιές. Απλά δεν είχε χάσει, όχι, είχε χάσει ψέματα, λέω, με τον Άρη. Mm-hmm. Είχε κάνει μια αντίστοιχη εμφάνιση στην αρχή της σεζόν. Ναι, και μεταξύ από ό,τι είδα έτσι ένα τρομερό στατιστικό, είχε 24 χρόνια να χάσει. Από Άρη και ΠΑΟΚ. Ναι, ναι, στη Θεσσαλονίκη ακριβώς. Mm. Από Άρη και ΠΑΟΚ. Είναι τρομερό στατιστικό αυτό. Τέλος πάντων. Κοίταξε, μια κουβέντα έχει να κάνει με την γενικότερη εικόνα του Παναθηναϊκού φέτος, που είναι προβληματική και τέτοιου είδους ρεκόρ πάνε, όπως αυτά που ανέφερες εσύ. Mm-hmm. Η άλλη εικόνα έχει να κάνει όμως με πράγματα βασικά τα οποία τα έκανε ο Παναθηναϊκός στα προηγούμενα παιχνίδια και χθες δεν τα έκανε. Ναι, χθες δεν έκανε ούτε αυτά. Τα βασικά. Δηλαδή, ναι, τα βασικά. Όσο το μάτς ήταν, πεζόταν, ξέρω εγώ, ο Μπέικον έδειχνε μια συμπεριφορά ψιλοκαλή. Να πασάρει την μπάλα, να δώσει την έξτρα πάσα, να κυκλοφορεί σωστά η μπάλα. Τέσσερα τρίποτα νομίζω. Ναι, άσχετα αν οι άλλοι ήταν μπλαζέ, όλοι, και ίσως και λογικά κουρασμένοι από το μάτς με τον Αστέρα. Αλλά όταν το μάτς πήγε στο βάζω το καλάθι και είμαι στο μάτς ή αστοχώ και το χάνω, δεν την έδινε την μπάλα πουθενά. Πάλι. Έτσι. Εντάξει, δεν είναι και γενικά το πιστεύω και το έχω πολλές φορές ότι δεν μπορείς από τη μια μέρα στην άλλη όλες αυτές τις παθογένειες, όλες αυτές τις αδυναμίες που υπήρχαν να τις ξεριζώσεις και να τις αφαιρέσεις από την ομάδα για να παρουσιάσεις κάτι καλύτερο. Έτσι, θέλει χρόνο. Δεν έχει προφανώς πάνω χρόνο όμως και με συνέπεια να παρουσιάζει αυτή την εικόνα. Γιατί, οκ, okay, στο μάτι με τον Ερυθρό Αστέρα μας έχει μείνει τελευταία γεύση, έτσι όπου στα τελευταία 15 λεπτά ήταν πάρα πολύ καλό. Υπάρχει το πρώτο ημίχρονο, σωστά, ναι. Ναι, αυτό ακριβώς. Υπάρχει και ένα κομμάτι νωρίτερα, έτσι, του αγώνα, στο οποίο ο Παναθηναϊκός πάλι δεν ήταν καλός. Για παράδειγμα, στο Μονακό ήταν καλό για 27-28 λεπτά, ήταν ανταγωνιστικός. Υπάρχει και το τελευταίο κομμάτι του αγώνα που έχει καταρρεύσει. Γενικότερα, θέλει χρόνο, θέλει δουλειά. Δεν ξέρω κατά πόσο όλα αυτά μπορούν να διορθωθούν. Το λέω αυτό γιατί, ας πούμε, είναι κακοκτισμένο το ρόστερ. Το έχουμε πολλές φορές. Δηλαδή και χτες, πάλι ο Παναθηναϊκός επιτυχίας πήγε χωρίς ψηλού. Πήγε με έναν καθαρό μου ψηλό χτες. Ήταν και Κουντάιτης. Ήταν στην αποστολή. Κουντάιτης αφού τον είδε, δεν ήταν. Δεν ήταν. Αυτό, ναι, δεν ήταν 100%. Αυτό που έχει αξία να συζητήσουμε, Γιώργο, είναι το εξής. Από τη στιγμή που απαλλάχθηκε από τον Άντριους, γιατί δεν έκανε αλλαγή να βάλει έναν ακόμα ξένο περιφερειακό στην αποστολή. Το περιμένει να το πάει όσο πιο κοντά μπορεί στα play-off. Μήπως τραυματισμός. Θέλω να το αφήσει εδώ για τα play-off. Αν την κάνει, τώρα την αλλαγή δεν μπορεί να κάνει, αλλά από λίγο. Όχι, όχι, δεν έχει αλλαγή. Και ομάδα, μία και έξω δηλαδή γίνεται. Ναι. Άρα και με τον Ολυμπιακό, με αυτό το ρόστερ πάει. Ναι, δεν ξέρω αν θα το αλλάξει. Μετά από αυτή την ήττα, ίσως προχωρήσει την αλλαγή. Ναι. Και αν γίνει αλλαγή, ποιος προσθέτει. Θα μπει ο Τόμας ή ο Γκριγκόνης απλά. Ένας από τους δύο. Ναι, θα μπει στο ρόστερ ένας από τους δύο. Και απλά ο Παναθηναϊκός θα έχει μια εφτάδα ξένων, την οποία θα χρησιμοποιεί με rotation, ας πούμε, το πω έτσι, όπως κάνει ο Ολυμπιακός δηλαδή, μέχρι το τέλος της κανονικής περίοδου και στα play-off θα πρέπει να δηλώσει στάνταρ εξάδα. Στα play-off δηλαδή, πρέπει από τα play-off, μια μέρα από τα play-off θα έχει δηλώσει στάνταρ εξάδα με την οποία θα πορευτεί σε όλα τα play-off. Θα μπορεί να κάνει αλλαγές εκεί. Ναι, είναι και αυτό ένα μεγάλο πρόβλημα ως απότοκο του καλοκαιρινού σχεδιασμού και του χτισήματος του ρόστερ, το οποίο το έμεινε χθες ότι ήταν φανερά κενά. Πέρα από κακοκτισμένος που είναι ο Παναθηναϊκός, χθες ήταν και άδειος και το βλέπεις αυτό από τους παίκτες που χρησιμοποιήθηκαν. Δηλαδή χρησιμοποιήθηκαν παίκτες οι οποίοι έρχονται από το βάθος του μπάγκου σε πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα του παιχνιδιού. Και ο Παναθηναϊκός έχει ένα πρόβλημα. Όταν ο Λί μπλοκάρει νοητικά, θολώνει το κεφάλι του, δεν μπορεί να βγάλει όχι σύστημα, δεν μπορεί να βγάλει ούτε επαναφορά της μπάλας. Είναι λογικό γιατί δεν υπάρχει playmaker. Ναι. Και επειδή και ο Walters
Το έχουμε πει πολλές φορές. Μπορεί να κάνει καλό μάτι. Στο επόμενο να τραυματιστεί. Στο τρίτο παιχνίδι να είναι άστοχος όπως ήταν χθες άστοχος. Το τέταρτο να μην έχει καθαρό μυαλό για αυτό να δημιουργεί σωστά. Οπότε υπάρχει, εκεί, ακόμα και εκεί ας πούμε καταλαβαίνεις το πρόβλημα που υπάρχει. Όλοι το τελευταίο διάστημα η πραγματικότητα είναι ότι έχει ένα αντιφορμάρισμα. Θα μου πεις είναι λογικό αφού παίζει ασταμάτια εκείνος και έχει πολύ καλές εμφανίσεις πριν από αυτό το, έτσι πως είναι το 2-3 εβδομάδες που δεν πατάει καλά. Οπότε το πληρώνει και αυτό ο Παναθηναϊκός. Εγώ λέω Βάιε Δάσο ότι το επόμενο διάστημα είναι μια καλή ευκαιρία για κάποιους παίκτες να δείξουν εάν αξίζουν την ευκαιρία για την επόμενη σεζόν. Έτσι. Γιατί κάποιοι οι παίκτες φαίνονται κατώτεροι των προσδοκιών, των περιστάσεων, όλα αυτά τέλος πάντων. Και δεν μπορούν ας πούμε, να σηκώσουν να το πω έτσι, το βάρος της φανέλας. Ωραία. Οπότε έχουν μια τελευταία ευκαιρία το επόμενο διάστημα να δείξουν την αξίζουν να τον αγωνίζουν τον Παναθηναϊκό. Το ξέρεις κύριε Τάσο Νικολογιάννη, ότι εχθές κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των καθηκόντων του ως παραγωγή στην εκπομπή Μπαμ και κάτω, ο Γιώργος Πετρίδης είχε τετ-α-τετ αρκετών λεπτών τηλεφωνικό με τον Αναστάση. Δεν το ξέρω. Το ξέρεις? Όχι. Το διαψεύδεις κύριε Πετρίδη? Όχι, όχι. Εξαιρετική συνομιλία. Επικοδομητική θα την έλεγα. Πήγαινε απόλυτα ηρεμή. Όχι, απόλυτα ηρεμή, απόλυτα ηρεμή. Δεν ούτε φωνές του τίποτα. Τα βρήκατε. Μπασκετική, να το πούμε για αυτό. Τα βρήκατε. Δεν έχει σημασία, δεν τα είχαμε χάσει ποτέ. Ωραία, τα βρήκατε, λέω. Αναστάση Πετρίδη, τα βρήκανε. Σκάλα, δεν τα είχαμε χάσει ποτέ, δεν είχαμε τσακωθεί. Ο Αναστάση έλεγε τα δικά του. Πάρ τον Άσο τον Πάοκ τώρα. Πάρ τον Άσο από τον Πάοκ. Και καλό βόλι. Νομίζω ότι μετά την απόκτηση του Αγραβάνη πρέπει να έχει ηρεμήσει ο Αναστάσης. Ναι, ο Αγραβάνης κάθεται στον πάγκο εκεί και είναι σταθερά στο αποσιολόγιο. Είχαμε μια διαφωνία για το κομμάτι του επόμενου προπονητή. Ποιο θες εσύ, βιθολογό, ας πούμε. Ποιο θέλει ο Αναστάσης. Αναστάσης θέλει έναν τύπου, ναι, Έλληνα, Σφαιρόπουλο ή Σάρας, ας πούμε. Πιο αμυντικό γεννής εισαγωγικά, να το πω έτσι. Εγώ θέλω έτσι πιο έναν δάσο. Ο Δεσίλας ποιο θέλει. Το βάζουμε στην κουβέντα γιατί είναι γνωστή η σχέση της Δεσίλα Αναστάση. Γι' αυτό τη βάζουμε στην κουβέντα. Είναι πολύ καλή σχέση της. Τι, διαψεύδεις Γιώργο? Όχι, όχι, όχι. Δεν μπορώ να μιλάω για άλλους εγώ. Δεν μπορώ να μιλάω για άλλους. Ευχαριστούμε πολύ, φίλε. Δηλαδή για